Heti mä täällä lukaan. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση σε έκθεση υποδρομίας. Παραμένει στην αφετηρία η Λεόνι για την πρωτοπορία από τον εσωτερικό διάδρομο. Ο Έιστος παίρνει την πρωτοπορία και οδηγεί μπροστά από τον αριστοκρατικότερο, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση τώρα. Και πίσω τρέχει ο Κάλυπος μαζί με τον Μαρ Πολάτσο Μόραλι, Ανταλουσία, Παλίνη, κιόλας. Φίπη, Γκάλι Βίζιον στην τελευταία θέση. Ο Έιστος τρίβει τη στροφή των 1200 μέτρων και προηγείται 3 μίκη του αριστοκρατικότερου. Και πίσω είναι ο Κάλυπος με τον Μαρ Πολάτσο. Ο Μόραλι, η Ανταλουσία, η Παλίνη, ο Φκιόλας, η Φίμπη και ο Γκάλι Βίζιον με τη Λεόνι να έχει παραμείνει στην αφετηρία. Ο Αίγιστος περνάει το χιλιάρι και βρίσκεται στον 24 που βρίσκεται 3 μίκη του αριστοκρατικότερου. Και πίσω τρέχει σε καθυστέρηση ο Κάλυπος και ο Μαρ Πολάτσο, ο Μόραλι, η Ανταλουσία. Και πίσω ο Φκιόλας προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση του σε βάρος της Παλίνης, η Φίμπη και ο Γκάλι Βίζιον ακολουθεί στο 600 πλάζο με τον Έγκυσο να βρίσκεται στην πρωτοπορία να προηγείται του αριστοκρατικότερου. Ο Μόραλι κάνει δυναμική την παρουσία του και είναι στην τρίτη θέση. Στο τρίτο τρέχει ο Μαρ Πολάρτ στην τέταρτη θέση. Πιο πίσω προσπαθεί να ανέβει ο Φκιόλα σε ένα αριστοκρατικότερο. Ελέγχει το ρυθμό από τον Έγκυσο. Και φαίνεται να είναι, και είναι έτοιμος και περνά στην πρωτοπορία ο αριστοκρατικότερος. Τώρα ο Μαρ Πολάτς προσπαθεί να αναπτυχθεί και να περάσει τρίτος με τον αριστοκράτη να παίρνει πλέον έκτημα τώρα και να προηγείται. Φινίς κάνει η Ανταλουσία από την εξωτερική Νοφκιόλας. Αριστοκρατικότερος στην πρωτοπορία ο Μαρ Πολάτς. Πιο πίσω προσπαθεί από την εξωτερική τώρα ο Φκιόλας και η Ανταλουσία με τον αριστοκρατήριο να έχει πλέον έκτημα. Ο Φκιόλας προσπαθεί στα τελευταία μέτρα. Όμως ο αριστοκρατήριος θα κερδίσει την υποδρομία. Φκιόλας, Ανταλουσία και Φίμπη. Βλέπω τον αριστοκρατικότερο στα τελευταία μέτρα. Ο Φκιόλας ανεπτυχθήκε δυνατά στο τέλος και πλησίασε. Και ο πίσω η Ανταλουσία και η Φίμπη.